Λοιπόν, έχω κοντά μου τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Χριστόφορε, ό,τι σου είπα και off-air. Νομίζω η καλύτερη εμφάνιση του κεραυνού φέτος, έτσι. Ναι, εντάξει, κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για παιχνίδι playoffs που συνήθως η ουσία είναι το πιο σημαντικό. Ήρθαμε πολύ καλά προετοιμασμένοι και τακτικά αλλά και πνευματικά. Και νομίζω είχαμε, όπως πολύ σωστά είπες, πολύ καλή απόδοση σχεδόν σε όλο το 40 λεπτό. Περιμένατε μια διαφορά 30 πόντων απέναντι σε ένα πλήρες απόλυτο, καθώς στον πρώτο αγώνα έγινε ό,τι έγινε με τις αποβολές. Σήμερα όμως ένας πλήρης κεραυνός απέναντι σε ένα πλήρη ΑΠΟΕΛ και μια διαφορά 30 πόντων. Σίγουρα δεν περιμέναμε τέτοια διαφορά. Το ΑΠΟΕΛ είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει έναν πάρα πολύ καλό ρόστερ. Είμαστε σε playoffs, περιμέναμε την αντίδραση από το ΑΠΟΕΛ με όσα έγιναν το προηγούμενο παιχνίδι. Το σημαντικό για μένα είναι οι παίχτες μου πώς αντέδρασα. Πραγματικά έβγαλα μια πολύ καλή αντίδραση μέσα στο γήπεδο. Παίξαμε καλό μπάσκετ και αμυντικά και επιθετικά και κρατάμε το αποτέλεσμα. Και κάτι τελευταίο, σας δίνει πλέον τον πρώτο λόγο για την υπόθεση πρόκληση στο μεγάλο τελικό αυτό το 2-0. Σίγουρα το 2-0 δίνει ένα πλεονέκτημα. Οι σειρές τελειώνουν στα τρία παιχνίδια. Έχουμε δει πολλά και διάφορα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πραγματικά να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας. Όπου πραγματικά αναμένουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να παρουσιαστούμε όπως παρουσιαστήκαμε σήμερα, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,